Όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, θα πάμε και θα μιλήσουμε με την Κυριακή Φράγκου. Η Κυριακή Φράγκου, για όσους ίσως δεν τη γνωρίζετε, γιατί πραγματικά πολύ γνωστή για το έργο της, είναι η λεγόμενη μητέρα των αστέγων. Είναι υπεύθυνη, πρόεδρος του Συλλόγου Φροντίδας Αστέγων, Φίλων Αστέγων. Και να πούμε ότι εκτός από ένα πιάτο φαγητό, κυρία Φράγκου, φροντίζεται για πολλά περισσότερα και ειδικά τις επόμενες ημέρες πλησιάζουμε σιγά-σιγά στις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων. Καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Δική μου χαρά και τιμή να είμαι κοντά σας και να μιλήσουμε για αυτό το ευαίσθητο κομμάτι που μιλάει για την αστεγία και για τον άνθρωπο. Καταρχάς να πούμε ότι φροντίζεται για ένα πιάτο φαγητό να έχουν οι άνθρωποι αυτοί όταν είναι κλειστές οι δομές, έτσι όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να προμηθευτούν διαφορετικά το φαγητό τους, έτσι κάποιος να τους δώσει. Όχι έτσι ακριβώς. Εμείς έχουμε μία διαδρομή επταετίας που κάθε χρόνο περιλαμβάνει ακόμα μία υποχρέωση και κάθε χρόνο προσθέτει ακόμα μία διακονία με συνεχές έτσι νέες συνεργασίες και με μεγάλη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μας. Γεύματα αστέγων γίνονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή εδώ και για 7 χρόνια και συντίζουμε 70 άστεγους στον δρόμο delivery, με γεύματα αστέγων delivery. Ξέρω ότι στο ευρύτερο πλαίσιο παρέχεται γεύματα σε πολλές ιερές Μητροπόλεις, σε γυροκομεία, σε ορφανοτροφία, στις φυλακές διαβατών και αλλού, έτσι. Ναι, υπάρχει ένα πολυσχηδής έργο μαζί με τα γεύματα στέγων. Έχουμε καταφέρει με την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μας όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχουν μεγάλες χορηγίες και εκτός από τα γεύματα στέγων να βοηθάμε 12 ιερές Μητροπόλεις. Να βοηθάμε επίσης 6 ορφανοτροφία, 5 γεροκομεία, τις φυλακές Γιαβατών, Κασανδρίας, το νοσοκομείο Παίδων Ιπποκράτειο, το Ογκολογικό και οικοτροφία φτωχών φοιτητών, την Αγία Φιλοθέη και τον Άγιο Δημήτριο, οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές, ιερές μονές Αγίου Όρους και εκτός, πολύτεκνες οικογένειες όπως με τον κύριο Θεοτοκάτο, τον πρόεδρο Πολυτέχνων, έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Θεσσαλονίκης και όμως και με την κυρία Σιμίνα στην Κατερίνη με τους πολυτεκνούς. Mm-hmm. Επίσης γεύματα σε θερινά σχολεία και ιεραποστολή στην Αφρική. 4 Μητροπόλεις έχουμε συνεργασία με πολύ έτσι αξιόλογα έργα και με πολύ αξιόλογους ανθρώπους ιεραπόστολους. Να σημειώσουμε βέβαια ότι και κατά την περίοδο του lockdown της πανδημίας δεν σταματήσατε. Ήσασταν εκεί. Πραγματικά δεν σταματήσαμε ούτε μία μέρα. Επιπλέον είχαμε έξτρα γεύματα γιατί όταν το μένουμε σπίτι, έπεφτε στη τηλεόραση και μας έδινε οδηγίες πολύ ευλαβικά και σχολαστικά να είμαστε. Ναι. Οι άνθρωποι εκεί έξω ήταν στο έλεος του Θεού. Είχαν κλείσει λόγω πανδημίας όλα τα συστήτια των εκκλησιών, λόγω επειδή ήταν μεγάλες οι κυρίες που μαγειρεύουν και ήταν επόμενο. Οι δήμοι ήταν κλειστά τα συστήτια, όλες οι άλλες οργανώσεις. Η μόνη εθελοντική διακονία ήταν έξω εμείς και η αστυνομία, κανείς άλλος. Ζήσαμε τρομακτικές και φιαλτικές στιγμές απόγνωσης με άστεγους 6 ώρα το απόγευμα με σκληρά lockdown στη Τιμισκή μέσα στην απόγνωση και μέσα στο απορία τι θα γίνει αν πάθουν τίποτα, αν κολλήσουν, να πεθάνουνε. Έτσι. Όπως υπήρχαν και θανάτοι. Έτσι. Δεν γινότανε να τους αφήσουμε ούτε λεπτό. Να πούμε και για τον κόσμο λίγο ότι εσείς πώς ξεκινήσατε, ποιο ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσετε αυτή την εθελοντική δράση. Το έναυσμα ήταν πολύ απλό, έτσι ένα απόγευμα ήμουνα στο σπίτι μου με τα παιδιά μου και τράβηξα την κουρτίνα και είδα εκεί στη γειτονιά μου έναν άντρα γύρω στο 40-45, ένα αξιοπρεπές κύριο, να ανοίγει μέσα το γκάδο και να τρώει μέσα από τον γκάδο. Ελέφθηκα, στεναχωρέθηκα, θύμωσα. Ένιωθα πως έφταιγα κι εγώ. Και όλοι φταίμε για όλα τα πράγματα. Αυτό δεν για να λειτουργήσει ένα κράτος καλά, ξεκινάμε από τον εαυτό μας, πιστεύω. Το ίδιο απόγευμα κατέβασα από τα ντουλάπια της κουζίνας μου ό,τι είχα. Έκανα ένα φαγητό, πήρα δύο φίλες μου και είπα πάμε να βρούμε κάποιον που πεινάει. Πολύ σύντομα, έκτοτε και μετά, γίνανε 60 εθελοντές και 70 άστεγοι που μας περιμένουν σε ένα σημείο αναφοράς που δεν λείψαμε ποτέ. Ποτέ. Εγώ να σημειώσω από τη δική μας πλευρά, βέβαια, ότι δεν αποτελείται ΜΚΟ, έτσι, μη κυβερνητική οργάνωση, γιατί η κερί είναι πονηρή, καταλαβαίνετε, γράφονται, λέγονται πάρα πολλά. Πάρα πολύ καλά. Είστε άνθρωποι που διακονείτε και βοηθάτε. Ακριβώς. Εθελοντικά, χωρίς χρήματα πολλά, έτσι. Με στη δρομή του συλλόγου, όλος αυτός ο αγώνας. Επίσης, γράφω και βιβλία. Έχω γράψει στην ελληνοεκδοτική, στον εκδοτικό οίκο Αυτόνα, που είναι πάντα δίπλα μας με δωρεές μεγάλες και για τον οικολογικό και για το ορφανοτροφία, να τονίσω και αυτό γιατί είναι σπουδαίο.
Έχω γράψει τώρα Ξινάκης για Θεό με διακονίες και στο δρόμο. Ένα βιβλίο που μιλάει συλλογικά για την προσπάθεια και για των εθελοντών και για όλων και για τα θαύματα που ζούμε. Που είχα αφιερώσει το μισό κέρδος στα γεύματα στέγων και το άλλο μισό στην Αρούσα, στην κεντρική Τανζανία, που κάνουμε αεραποστολή για να ανοίγουμε πηγάδια. Έτσι. Με τον αξιόλογο δεσπότη κύριο Αγαθόνικο. Και έχω γράψει και το βιβλίο τώρα που κυκλοφορεί εδώ και ένα χρόνο και πάει πάρα πάρα πολύ καλά, που λέγεται Νερό Νερό, από τις εκδόσεις πάλι ελληνοεκδοτική. Και όλο το κέρδος το έχω αφιερώσει στην Αρούσα, στα παιδιά της κεντρικής Τανζανίας, για μία ακόμη γεώτρηση. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό, κυρία Φράγκου. Ναι, είναι πραγματικά αξιόλογη προσπάθεια και τα χρήματα που πηγαίνουν εκεί πιάνουν τόπο. Ενημερωνόμαστε και για εκεί, για την Ιεραποστολή. Αρκετά σύντομα. Όπως και τώρα, να σας πω ένα πολύ πολύ φρέσκο νέο. Μόλις την Κυριακή πήραμε και την ευχή από τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κύριο Αναστάσιο, που βρεθήκαμε εκεί, λειτουργηθήκαμε στο ναό Αναστάσεως του Κυρίου και μετά το συναντήσαμε στο προσωπικό του χώρο, μας έδωσε την ευχή του. Μιλήσαμε για το καινούργιο μου βιβλίο που λέγεται 10 συν 1. Είναι 10 ιστορίες αστέγων που μου τις καταγράψανε από την πρώτη μέρα στο Παγκάκι. Τις πάντρεψα με Καινή Διαθήκη και Παραβολή και με σύγχρονη λογοτεχνία, γιατί πραγματικά η ζωή είναι όλη στο δρόμο. Είναι ένα βιβλίο από μόνο του. Και αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον, θα μου επιτρέψετε να το πω και δημόσια, στον Άγιο Μακαριστό Κινσάσα Νικηφόρο, που πέταξε για την αιωνιότητα, έναν Άγιο που ακόμα οι Αφρικανοί έτσι τον αποκαλούν, στην Κινσάσα στο Κονγκό. Και αυτό το βιβλίο θα το προλογίσει, θα το γράψει στην εισαγωγή ο Δεσπότης ο Θεοδόσιος, η συνέχεια του Μακαριστού. Και ο αδερφός του, ο ιερομόναχος, πατέρας Νεκτάριος Μικραγιανανίτης. Και θα είναι όλο το κέρδος, το μεγάλο έργο που άφησε, που ξεκίνησε ο Μακαριστός Ιγνάτιος, το συνέχισε με πολύ μεγάλο ζήλο και άξια ο Μακαριστός Νικηφόρος, είναι το Πανεπιστήμιο Κονγκό, η Θεολογική Σχολή, που θα πάει όλο το κέρδος από αυτό το βιβλίο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκεί τους σπουδαστές, το σπουδαίο έργο που άφησε και συνεχίζει με τον Δεσπότη Θεοδόσιο τώρα, ένας αξιόλογος άνθρωπος με πολλές δυνατότητες και ζήλο. Είμαστε δίπλα του, κοντά του, και θέλω να πω πως να βοηθήσουμε, να πείτε, να δείτε στη σελίδα, κάνουν και αυτοί σπουδαίο έργο. Mm-hmm. Πρέπει η Θεολογική Σχολή να συνεχίσει να σπουδάζει τα παιδιά για ένα καλύτερο αύριο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, τα παιδιά, η μόρφωση, η ζωή των παιδιών αλλάζουν μόνο μέσα από την εκπαίδευση. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, τα φτωχά, που σπουδάζουν εκεί σε εκείνη στη ζούγκλα, θα μπορούσα να πω. Έτσι. Πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος την Εθελοντική Διακονία Στέγων, κυρία Φράγκου, τώρα που μας ακούει? Η Εθελοντική Διακονία Στέγων βρίσκεται στην Κολοκοτρώνη 1, στον Άγιο Παύλο. Το τηλέφωνο μου είναι, μπορώ να το δώσω, ναι, και βέβαια, δημόσια, βέβαια, ναι. 69 775 198. Χρειαζόμαστε τρόφιμα, χρειαζόμαστε σαμπουάν, αφρόλουτρα, ξηραφάκια για να δώσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε την κανονική σχέση. Αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε την προσευχή όλων για να συνεχίσουμε να είμαστε έξω. Και όλα τα άλλα γίνονται, γιατί όλα τα άφησα στο Θεό και έτσι γίνονται. Έτσι, κύριε Φράγκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να, καλή συνέχεια. Κουράγιο στο έργο σας. Σας ευχαριστώ για όλα. Σας ευχαριστώ. Κυριακή Φράγκου, λοιπόν, η πρόεδρος της Εθελοντικής Διακονίας Αστέγων. Βρίσκουν καταφύγιο άνθρωποι, πραγματικά, λοιπόν, θαλποροί. Ακούσατε τι έγινε μέσα στην πανδημία. Λέγαμε τότε, μείνετε σπίτι. Ήμασταν οι περισσότεροι στο σπίτι, λοιπόν, ακούγοντας τις προσταγές της κεντρικής της κυβέρνησης, λόγω βέβαια των υγειονομικών καταστάσεων. Από εκεί πέρα όμως ήταν άνθρωποι που ήταν έξω και έμεναν εκεί χωρίς φαγητό. Έμεναν μέσα στο κρύο. Είχαμε και κρύες περιόδους. Έτσι, λοιπόν, η κυρία Φράγκου ήταν στον δρόμο μαζί με τους εθελοντές, βοηθώντας τους αστέγους. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν, δυστυχώς είχαμε και θανάτους, αλλά μπόρεσαν οι περισσότεροι όμως να επιβιώσουν, να περάσουν αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μια μικρή ανάσα τώρα και πάμε στην επικαιρότητα.